Ακολουθήθηκε, είναι παρόν ο κύριος Σταϊκούρας. Είναι πρωτοφανές πραγματικά για 32 λεπτά να παίρνει το λόγο ο Υπουργός Οικονομικών χωρίς να έχει ανταποκριθεί, διότι είχε γίνει ειδική ερώτηση από τον κύριο Τσακαλώτο για τα ζητήματα των διαθεσίμων του κράτους για να γίνει μέσα σε μια ειδική διαδικασία να υπάρξει η απάντηση. Διεκόπη από τον προηγούμενο προεδρεύοντα η συζήτηση, διότι απάντησε ο Υπουργός ο κύριος Γεραπετρίτης εκ μέρους της κυβέρνησης στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διεκόπη μπήκε στη μέση ο κύριος Βαρουφάκης, άνοιξε το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τι έγινε προχθές. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, και αντιλαμβάνομαι και το πώς αντιλαμβάνονται και τη διαδικασία και οι άλλοι και τα άλλα κόμματα, να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ο κύριος Τσακαλώτος, αν θα ήθελε να μιλήσει για να ανταποκριθεί πια στην ειδική κοινοβουλευτική διαδικασία επί των διαθεσίμων, κύριε Σταϊκούρα, θα έπρεπε για τον ίσο χρόνο ή για όποιο χρόνο, δεν παίζει ρόλο, και ανεξάρτητα από την ύλη της προηγούμενης συζήτησης να τοποθετηθεί. Ή ταυτόχρονα δεν του εδόθη προηγούμενο λόγος, δεν ήσασταν εσείς μέσα, να μιλήσει εκ μέρους του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Απλώς δηλαδή ήθελα να σας επισημάνω για να γραφτεί στα πρακτικά πως η νευρικότητα και η αμηχανία εν ώψη της εμφάνισης που ήταν γνωστό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ και των υπολείπων αρχηγών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έθεσαν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν, η νευρικότητα και η αμηχανία της κυβέρνησης για να αλλάξει την ατζέντα, τους περί αυτού πρόκειται, και να φέρει άλλους υπουργούς για να συζητήσουν για άλλα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, διότι μπήκε και ότι την άλλη εβδομάδα ο κύριος Πρωθυπουργός θα πάρει την πρωτοβουλία, όχι αποδεχόμενος την πρόταση για πρώιμη ερεσία συζήτηση των αρχηγών των κομμάτων, αλλά και πάλι σε μια περιορισμένη και υποέλεγχο, βάλτε τα μέσα σε εισαγωγικά αυτό το υποέλεγχο, κοινοβουλευτική διαδικασία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δια των ανακοινώσεων που θα κάνει και ύστερα θα μιλήσουν οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων. Θα συζητιόταν το θέμα της οικονομίας εν συνόλο, ζητήθηκαν επ' αυτού και σήμερα διευκρινήσεις. Γενικώς δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν λειτουργεί η Βουλή πλέον λόγω των ειδικών συνθηκών, αλλά όχι μόνο, η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη μη λειτουργία της Βουλής κατά κανονικό τρόπο, είναι σαφές ότι φέρνει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγώ αυτή τη στιγμή διαβλέπω ιδιαίτερα για την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι φέρνει σε μια κατάσταση υποδέστερη με την έννοια της ισονομίας επί της ατζέντας των θεμάτων που συζητιούνται, επί του χρόνου που συζητιούνται, επί του εύρους που συζητιούνται και επί των απαντήσεων που δεν δίνονται σε θέματα που τίθενται εδώ πέρα μέσα. Αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο για τη συζήτηση. Επειδή σας είδα. Έτσι, ακουστεί. Διότι πιστεύω ότι θα έπρεπε κάποτε να γίνει σεβαστή διαφορετικά αυτή η συζήτηση εδώ πέρα μέσα, διότι άκουσα και τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει και τον κύριο Σταϊκούρα για το πόσο σέβονται την κοινοβουλευτική διαδικασία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτά γίνονται μέσα από συγκεκριμένες συζητήσεις που έχουν τη δικιά τους σειρά των εισηγήσεων και των τοποθετήσεων και κυρίως των απαντήσεων πάνω σε ζητήματα που τίθενται και τα οποία τα περνάμε δίπλα μόνο επικοινωνιακά για να αλλάξει η ατζέντα. Αντιλαμβάνομαι και τη δυσκολία των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών έμπειρων εκπροσώπων εδώ πέρα μέσα των κομμάτων σε μια τέτοια διαδικασία να δώσουν τη δικιά τους υποχρεωτική παρουσία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Το λόγο έχει ο κύριος Σεφλής.